Συνάδελφοι, βρισκόμαστε εδώ κορυφώνοντας τον αγώνα που ξεκίνησε χθες και θα μας συνεχίζουν στον αγώνα που ξεκινήσαμε χθες και θα κορυφωθεί το βράδυ με παράσταση στο έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο που θα γίνει στις 6 η ώρα. 7 η ώρα ραντεβού εδώ για να κορυφώσουμε τις συνειδητοποιήσεις μας, να αποτρέψουμε τη λέλεπα που έχει παρουσιαστεί στην τοπική αυτοδιοίκηση να απολύσουν, γιατί για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, μιλάμε για απολύσεις συναδέλφων. Δεν πρέπει να φύγει κανείς από την τοπική αυτοδιοίκηση και να πάει σπίτι του. Πρέπει ενωμένοι, συντονισμένοι να αγωνιστούμε, να αποτρέψουμε αυτά τα σχέδια. Την τιμή να είναι κοντά μας ο βουλευτής, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Δερμικάς Υποστής και ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο κύριος Αργύρης Μαρτάμης. Θα τους δώσουμε το λόγο, ο κύριος βουλευτής να εκφράσει πιστεύω τη στήριξή του στον αγώνα μας. Το Σωματείο των Εργαζομένων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση έχει ένα ψήφισμα συμπαράστασης, το οποίο θα αναγνώσει ο ίδιος ο πρόεδρος. Να σας διαβάσω το ψήφισμά μας, το οποίο θα εμφυλώσουμε στον βουλευτή και ελπίζουμε να μεταφερθεί στους χώρους της Βουλής, όπου θα συζητηθεί το μίνι μνημόνιο, όπως ονομάζεται αυτό, με τις απολύσεις των συναδέλφων. Ο Σύλλογος Εργαζομένων καταδικάζει τις αντισυνταγματικές αποφάσεις της μνημονιακής κυβέρνησης για οριζόντιες απολύσεις στους Δήμους και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Οι εργαζόμενοι, για άλλη μια φορά, είναι απλά νούμερα για αυτούς που πρέπει να προστεθούν στο μακρύ κατάλογο των απολυμένων που ζητάει η Τρόικα. Σε αυτούς περιλαμβάνονται 20 συνάδελφοί μας, οι οποίοι, αν και προσλήφθηκαν με νόμιμες διαδικασίες, απολύονται με συνοπτικές διαδικασίες, δημιουργώντας πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία του Δήμου. Διαμαρτυρόμαστε για τις άδικες απολύσεις των εργαζομένων που οδηγούν στη διάλυση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στηρίζουμε όλους τους συναδέλφους σε αυτή τη δύσκολη για αυτούς ώρα. Κανένας εργαζόμενος δεν αισθάνεται ασφαλής, κανένας δεν μπορεί να διαφορεί για τη μοίρα των διπλανών. Πρέπει να αντισταθούμε στη μεταδεδομένη κατάρρευση της χώρας. Ζητούμε από το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου, τους βουλευτές και πολιτευτές του τόπου μας, να ενωθούν με τους εργαζόμενους της τοπικής αυτοδιοίκησης και να αντισταθούν στο καταστροφικό έργο της κυβέρνησης. Το λόγο έχει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Δερμιτζάκης, τον οποίο ευχαριστούμε. Τον οποίο ευχαριστούμε για τον χρόνο που διαθέτει να βρεθεί κοντά μας. Φίλες και φίλοι εργαζόμενοι, είμαστε εδώ δίπλα σας για να συμπαρασταθούμε στον αγώνα σας. Σε ένα αγώνα δίκαιο. Σε ένα αγώνα που θα δικαιωθεί. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην πατρίδα μας είναι πρωτοφανές πραγματικά. Αυτή η βάρβαρη επίθεση που δέχονται οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα, αυτή την ώρα είστε εσείς, αύριο θα είναι κάποιοι άλλοι, και στον ιδιωτικό τομέα, τη στιγμή που η ανεργία έχει πάρει εφιαλτικές διαστάσεις, δεν έχει να κάνει μόνο με τα εργασιακά δικαιώματα. Έχει και μια ανθρώπινη διάσταση. Μια ανθρώπινη διάσταση που πραγματικά είναι να απορεί κανείς πώς υπάρχουν Έλληνες πολιτικοί που θα υψώσουν το χέρι τους και θα ψηφίσουν αυτούς τους νόμους στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Πώς θα μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι με ήσυχη τη συνείδησή τους να πάνε το βράδυ στο σπίτι τους, να κοιτάξουν στα μάτια τα παιδιά τους, να κοιτάξουν το λαό ξανά στα μάτια τους εργαζόμενους. Εμείς δεν θέλω να περιαυτολογήσω. Θα είμαστε δίπλα σας. Ήδη ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως σε όλους τους αγώνες των εργαζόμενων και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, είναι δίπλα σας. Αυτή την εβδομάδα που θα είναι εβδομάδα κρίσιμη, γιατί όπως ανέφερε ο Πρόεδρος, θα έχουμε στη Βουλή με τη μορφή του κατεπήγοντος αυτό το μήνυμα επέσκυντο νέο μνημόνιο, διότι όποτε δυστυχώς είναι να δοθεί κάποια δόση στην Ελλάδα, βρίσκουν την ευκαιρία να περάσουν τα πιο επέσκυντα και βάρβαρα μέτρα, θα προσπαθήσουμε με όποιο τρόπο μπορούμε. Επικαλούμενοι το Σύνταγμα, επικαλούμενοι την νομιμότητα, μέσα θα επικαλεστούμε τη συνείδηση των βουλευτών.
ψηφίσουν. Και ελπίζουμε αυτός ο αγώνας που θα δώσουμε να μην πάει χαμένος. Παράλληλα όμως ήρθε η ώρα του αγώνα και για σας, που πρέπει να κλιμακωθεί, να μαζικοποιηθεί. Γιατί πραγματικά καλείστε να πληρώσετε τα αποτελέσματα μιας κρίσης για την οποία δεν φταίξατε, για την οποία δεν έφταξε ο ελληνικός λαός. Σε αυτόν τον αγώνα θα είμαστε μαζί, θα συμπορευτούμε πλάι-πλάι. Σε καμιά περίπτωση δεν θέλουμε να αποδιγετήσουμε το κίνημά μας, το κίνημά σας. Είμαστε εδώ για να δηλώσουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας και μόνο αυτό. Και οτιδήποτε χρειαστείτε και με το σωματείο σας εδώ, με τα σωματεία όλου του νεμού, θα είμαστε στη διαρχή επικοινωνία, ούτως ώστε να μπορέσω μέσα από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, μέσα από τις διαδικασίες που θα έρθουν, να μπορέσουμε να ακουστεί το δίκιο σας, η φωνή σας, μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Είμαστε λοιπόν δίπλα, αγωνιζόμαστε μαζί. Καλούς αγώνες! Γεια σας και από μένα. Κατά του συλλόγου που προκαλούμε από την Ευρωπαϊκή Διοίκηση της Κρήτης. Ο σύλλογός μας... Και όπως θα διεκφράζετε, θέλω να ξέρετε ότι έχει την αμέριστη συμπαράστασή μας. Στεκόμαστε στο πλευρό όλων σας και είμαστε, επειδή είμαστε υπέρ των κοινών αγώνων, καλούμε το σωματείο σας σε ουσιαστική συνεργασία στο εξής, κύριε Πρόεδρε, γιατί πιστεύουμε μόνο με κοινούς αγώνες μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα και όχι από σωματικές δράσεις. Θέλουμε να ξέρετε ότι είμαστε και εμείς δίπλα σας και στο εξής, επειδή οι αγώνες θα προχωρήσουν όλοι. Ότι το βράδυ έχουμε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο για να εκπρόσει το Δημοτικό Συμβούλιο συνολικά τη στήριξή του στους αγώνες των εργαζομένων. Δύο μέρες τώρα είμαστε εδώ. Πρώτον, για να εκφράσουμε την αγάπη μας, τη συμπάθειά μας, τη στήριξή μας στους συναδέλφους μας που εξωστρακίζουν, οδηγούνται στο περιθώριο. Οδηγούνται στην ανεργία για να μεγαλώσουν τους στρατούς των ανέργων. Να διαμαρτυρηθούμε διότι δεν μαντρώτησε κανείς σαν Δήμο αν χρειαζόμαστε ή όχι. Δεν μαντρώτησε να μπορούμε να τους πληρώσουμε ή όχι. Δεν μαντρώτησε κανείς ή αν μας χρειάζονται ή όχι. Το πρόβλημα λοιπόν υπερβαίνει. Το ζήτημα απλώς των εργαζομένων είναι θέμα δημοκρατικό. Μόνο η τοπική αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα οδηγείται σε μαρασμό στο περιθώριο, όταν παντού στην Ευρώπη και στον κόσμο ενισχύεται. Και πρωτίστως το θέμα είναι και δημοκρατικό. Η αυτοδιοίκηση αποψηλώνεται. Χάνει αρμοδιότητες, χάνει εργαζομένους. Χάνει συναδέλφους, χάνει ανθρώπους, οι οποίοι με τα προσωπικά τους, τα οικογενειακά τους, οδηγούνται στο περιθώριο, αλλά και ο Δήμος θα αδυνατεί να εκτελέσει τα στοιχειώδη. Όμως το θέμα δεν είναι μόνο των εργαζομένων των συγκεκριμένων και του Δήμου. Είναι όλης της κοινωνίας που θα δει να υποβαθμίζονται υπηρεσίες, που θα δει ένα Δήμο να μην μπορεί να ανταποκριθεί. Που μόνο στο Δήμο προσβλέπει. Και καλούμε όλη την κοινωνία, όλους τους εργαζόμενους, να σταθούν δίπλα σήμερα στους ανθρώπους που κύττονται. Δίπλα στο Δήμο. Γιατί είναι συνολικά κοινωνικό το πρόβλημα. Να σταθούμε σήμερα. Να κρατηθούμε σήμερα. Γιατί θα έρθει η σειρά όλων. Και το μέλλον δεν είναι καθόλου καλό. Σήμερα είναι η ώρα να διεκδικήσουμε, να αγωνιστούμε. Να φωνάξουμε. Και ο αγώνας δεν θα είναι μόνο σήμερα, θα είναι διαρκής. Και ελπίζω, κύριε Κουνεφτάκη, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Ελπίζω όλοι μαζί να έχουμε καλά αποτελέσματα.
και μεσαίωνας. Δεν μπορεί οι άνθρωποι αυτοί να εξευτελίζονται και να λιδωρούνται με αυτόν τον τρόπο. Είναι πάνω απ' όλα θέμα ηθικό. Είναι θέμα δικαιοσύνης. Στο χέρι μας είναι να μην τους αφήσουν να περάσουν και να χρησιμοποιήσουμε κάθε μέσο. Καλούμαστε λοιπόν να είμαστε εδώ όλη μέρα. Το βράδυ στο Συμβούλιο, 7 η ώρα ξανά εδώ, στην πορεία, στη διαδήλωση, στην αντίδραση. Καλούς αγώνες.